Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πολύπαθο δρόμο της Μεσαράς στο υποκατασκευή τμήμα Αγία Βαρβάρα από Μαρμά. Η βασική αρτηρία του έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου, διότι στην αντίθετη περίπτωση η χώρα μας θα κληθεί να επιστρέψει 71 εκατομμύρια ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δυσκολίες στο έργο. Εξακολουθούμε να είμαστε, να δίνουμε αυτόν τον αγώνα με τον χρόνο, προκειμένου το έργο, η βασική αρτηρία του έργου, στο μεγαλύτερο της ποσοστό, δηλαδή περίπου σε ένα μήκος 6 χιλιόμετρων, να είναι λειτουργική, δηλαδή να μπορεί να διέρχει κάποιο όχημα. Θα τελειώσει. Θα τελειώσει. Ναι. Τέλος του μήνα θα τελειώσει. Τον το μήνα. Αυτό το μήνα λέμε. Πάντα ούτε το σκέφτεσαι. Έτωνε το μήνα, θα ακόμη σου δίνουν τα φώματα κάτω. Αφού δεν έχει ακόμα... τον άλλο χρόνο μπορεί. Τον έξεχασε τον. Πιθανόν τον άλλο Μάρτη. Μόνο τώρα, ούτε μέρα και νύχτα να δουλεύουν δεν πρόκειται να τον τελειώσουμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και να τελειώσει δρόμος δεν θα είναι. Αυτά δεν είναι έργα. Αυτό το πράγμα τώρα που βλέπουμε δεν μπορεί να τελειώσει μέσα σε 15 μέρες ακόμα. Ο καιρός δυστυχώς έχει καθυστερήσει πάρα πολύ το έργο. Εκτός να κάνουν κάτι πρόχειρο το οποίο να το δείξουν ότι τελείωσε και να έρθουν μετά που θα φύγουν τα κανάλια και θα κοπούν οι κορδέλες, να ξαναέρθουν μετά άτυπα να συνεχίσουν να ολοκληρώσουν το έργο. Με λίγα λόγια λοιπόν κοροϊδευόμαστε. Τα έργα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, πολλή δουλειά. Εσείς πόσο καιρό πιστεύετε, αν και δεν είσαι ειδικός? Τι να σου πω τώρα, θα σε γελάσω κάνα χρόνο. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στην περιοχή, καταγράφοντας η κατάσταση που επικρατεί με τα συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Δημότες της ευρύτερης περιοχής εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους ως προς το χρονοδιάγραμμα κατασκευής της βασικής αρτηρίας του έργου. Δεν το πιστεύω. Χρονικά δηλαδή δεν τους παίρνει να τελειώσουν. Για να μην πληρώσουμε τα λεφτά εδώ, να μην το επισπεύσουν. Πάρει το κανάλι. Να μην το επισπεύσουν και η δουλειά να μην είναι καλή. Δηλαδή να τα πασαλείψουμε και να τελειώσουμε χωρίς να πρέπει να τελειώσουμε. Αν πάτε παρακάτω, ακριβώς από εδώ από κάτω, αν κατέβετε αυτή τη στιγμή, θα δείτε τα νερά πως έχουν κατεβάσει τα χώματα απάνω στα στιθεία. Από τα στιθεία έχουν κατεβεί τα χώματα και οι πέτρες στο δρόμο και κάθε μέρα έρχονται μηχανήματα και βγάζουν πέτρες και χώματα. Στις 21 Μαρτίου, κλιμάκιο της διαχειριστικής αρχής θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο έργο. Έχει δοθεί προτεραιότητα μόνο στα σημεία στα οποία επηρεάζεται η βασική αρτηρία, το οποίο σημαίνει ότι και μετά τις 31 Τρίτου για σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν παράλληλα να τρέξουμε όλες οι άλλες επεμβάσεις που χρειάζονται. Εσείς πιστεύετε, κύριε Κασάση, ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Τρίτου? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή να διακινδυνεύσω οποιαδήποτε εκτίμηση. Πρέπει να προχωρήσουν συντεταγμένα και με κάθε τρόπο να ολοκληρώσουν τις εργασίες μέχρι 31 Τρίτου. Και αυτό θα το παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν πιστεύω. Αυτό το μήνα. Ναι. Πάντως, το όλο έργο θα πρέπει να δοθεί σε χρήση τον Απρίλιο, ενώ την ίδια ώρα εκτελούνται εργασίες για την αποκατάσταση των κατολισθήσεων σε τρία σημεία. Το κόστος το οποίο έχει προκύψει ήταν της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο διατέθηκε από το Υπουργείο Υποδομών επιπρόσθετα, επειδή αφορούσε υπερσυμβατική εργασία και ήταν εξαιτίας ανωτέρας βίας.